Την ήττα με 3-1 από τον Αστέρα και Σαργιανής για τα μπαράζ ανόδου στη Γάμα Εθνική υπέστη το απόγευμα ο Αιγαίος στο Πλωμάρι. Η εμφάνισή του ήταν αρκετά καλή. Άνοιξε το σκορ στο 14 με κοντινό σουτ του Παράσχου Πρωτούλη. Αλλά η ποιότητα της φιλοξενούμενης ομάδας φάνηκε στη συνέχεια. Η ισοφάριση έγινε με πέναλτι του Ραχήμ, ενώ τα άλλα δύο γκολ του Αστέρα σημειώθηκαν στην επανάληψη. Στο 53 με τον Σαπαλίδη και στο 61 με τον Γεραγωτέλη με κεφαλιά. Ο Αιγαίος στάθηκε άτυχος δύο φορές όταν τα δοκάρια με Σαλταμάρα και Ψάνη του στέρισαν τον γκολ. Αναλυτικά η φάση στα γκολ και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο αυριανό δελτίο. Θα περάσουμε στο μπάσκετ και στα play-off των ανδρών. Μια νίκη χωρίζει τον Αρισβέο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την συμμετοχή του στα μπαράζ ανόδου στην Γάμα Εθνική. Το συγκρότημα από την Καλονή μπορεί να δυσκολεύτηκε την Κυριακή με τον Παλαισβιακό, αλλά στο τέλος νίκησε με 69-55, κάνοντας το 3-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και την Τετάρτη δύο ομάδες δίνουν νέο ραντεβού. Έπειτα από ένα δυνατό παιχνίδι που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης, ο Αρισβέος έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Παλαισβιακού επικρατώντας 69-55 στον πρώτο τελικό και έκανε το 3-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια, αποκτώντας σαφές πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον απέχει μία νίκη από το να πετύχει το στόχο του, με το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων να έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη. Στα του μάτς, ο Παλαισβιακός ήταν άκρως ανταγωνιστικός απέναντι στην ομάδα της Καλονής, που είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στους άνδρες λόγω τις ποιότητες που έχει στο ρόστερ της. Το συγκρότημα του Γιάννη Χρυσουλάκη έμεινε κοντά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, όμως ένα ξέσπασμα του Αρισβέου στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περίοδου ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη που τον φέρνει πολύ κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι αθλητές του Αρισβέου φάνηκαν επηρεασμένοι από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, αφού το τελευταίο τους παιχνίδι ήταν πριν το Πάσχα με αντίπαλο τον Έολο. Από την άλλη, ο Παλαισβιακός, έχοντας δώσει περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, λειτουργήσε καλύτερα και στις δύο πλευρές του παρκέ, βγάζοντας περισσότερη ενέργεια από τον Αρισβέο. Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα της Καλονής βρήκε ρυθμό μέσα από το παιχνίδι της και με ένα μικρό σερί πήγε στα αποδυτήρια με σύν 7-39-32. Ωστόσο, στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ο Παλαισβιακός αντέδρασε ξανά και με συνεχόμενους πόντους από τους Κομνηνό, Νικέλη και Κελεμένη, ροκάνισε σημαντικά τη διαφορά. Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα της Καλονής, έχοντας πιο βαθύ rotation, έλεγξε σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι, την ίδια στιγμή που οι αθλητές του Παλαισβιακού άρχισαν να μένουν από δυνάμεις από την υπερπροσπάθεια που έκαναν σε όλο το παιχνίδι. Με τους Σουλίκα, Καμινέλη, Αγγελακόπουλο και Κοσμά να σημειώνουν κρίσιμα καλάθια, ο Αρισβέος ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 10 πόντους, με τα τελευταία λεπτά του αγώνα να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, μιας και ο Αρισβέος είχε κλειδώσει τη νίκη που ήρθε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 69-55. Ήταν μια δύσκολη μέρα για μας, ένα δύσκολο παιχνίδι. Κρατάμε τη νίκη. Δεν έχουμε κρατήσει κάτι άλλο από το παιχνίδι αυτό. Ο Αρισβέος έχει πλέον κάνει το 3-0 στη σειρά. Θέλει άλλη μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι τόσο κοντά στο στόχο του. Ναι, ναι. Είναι, θεωρώ ξεκάθαρα ότι είμαστε φαβορί. Ναι, είμαστε μια νίκη έμεινε. Θεωρώ ότι την Τετάρτη θα την πετύχουμε. Είναι αυτό που θέλετε να δείτε στο επόμενο παιχνίδι, να κάνει καλύτερη ομάδα σας συγκριτικά με σήμερα? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια δύσκολη. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι μια δύσκολη απάντηση. Διότι έχουμε να παίξουμε ένα μήνα σχεδόν από τον ημιτελικό. Προπονήσεις δεν έχουμε. Προσπαθούμε να βρούμε τελευταία στιγμή ποια ομάδα θα μας παραχωρήσει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και την άθληση που μας παραχωρεί κάποιες ώρες και το Sports Club. Και όποια ομάδα τέλος πάντων μας παραχωρεί την ώρα της για να κάνουμε προπόνηση. Τίποτα, θέλω να τελειώσω το πρωτάθλημα. Πρώτα Θεός να το κατακτήσουμε. Γιατί εντάξει, μπάσκετ παίζουμε. Δεν σημαίνει ότι το κερδίζει πάντα αυτός που είναι το φαβορί. Ο ικανότερος θα το κερδίσει. Απλά θεωρώ ότι επειδή εμείς χρειαζόμαστε μία νίκη και ο αντίπαλος τέσσερις είμαστε πιο κοντά και γι' αυτό σας είπα και πριν θεωρώ το καταλήγουμε. Να τελειώσει το πρωτάθλημα και να αρχίσουμε την προετοιμασία μας ενώπιση του μπαράζ. Παλαισβιακός ήταν αρκετά ανταγωνιστικός. Κοίταξε στα μάτια τον Αρισβέου που ήταν το φαβορί στην αναμέτρηση. Τι κρατάτε από το σημερινό παιχνίδι? Νομίζω ότι η ομάδα μας σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή. Για 35 λεπτά ήμασταν στους δύο πόντους πίσω. Κρατάμε την εμφάνιση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία αυτή η ομάδα έχει ξεκινήσει με άλλο στόχο, είναι μόνο της Καλονής, πέραν του να πάρει το πρωτάθλημα να χτυπήσει και άνοδο στα μπαράζ, έχει ξοδέψει χρήματα. Οπότε η προσπάθειά μας είναι πάρα πολύ καλή και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από το μπορεί να μην να χάσαμε, αλλά όπως είπα και πριν, ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Για το επόμενο παιχνίδι μπορεί ο Παλαισβιακός να κάνει μια νίκη επί του Αρισβέου? Κοιτάξτε να δείτε, το σκορ τώρα είναι 3-0, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε την Τετάρτη. Ξέρετε, επειδή έχουμε λιγότερες λύσεις σχετικά με τον Αρισβέο, κάποιες φορές όταν είναι στις λεπτομέρειες, κάποια λάθη που κάνουμε, δηλαδή είναι σίγουρα παίζει ρόλο και η κούραση.
Το ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Εννοείται, εμείς κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να κερδίσουμε. Ας ξέρουμε από την αρχή ότι η ομάδα, η αντίπαλη είναι καλύτερη από εμάς. Εννοείται την Τετάρτη θα μπούμε να παίξουμε να κερδίσουμε. Κώστα, ο Αρισβέος κέρδισε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 69-55. Παρ' όλα αυτά, πετύχατε το στόχο σας που ήταν να κάνετε το 3-0 στη σειρά. Κοίτα, ο στόχος μας όπως είπες ήταν να πάρουμε τη νίκη. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τις προπονήσεις όλη τη χρονιά. Δεν μπορούμε να βρεθούμε, δεν έχουμε ώρες. Δεν είναι δικαιολογία. Πετύχαμε το στόχο μας, πήραμε τη νίκη. Μας μένει ακόμα ένα. Πιστεύεις έπαιξε ρόλο και η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού που είχατε, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι ήταν πολύ πειρά πριν το Πάσχα? Σίγουρα. Σίγουρα και που δεν είχαμε παιχνίδια και με τις προπονήσεις που έχουμε το πρόβλημα. Τώρα, τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε παίξει ένα φιλικό μόνο. Σε ό,τι αφορά τους πόντους από πλευράς νικητών, πρώτος σκόρερ ήταν ο Καμινέλης με 16, ενώ πολύτιμες βοήθειες στο σκοράρισμα προσέφεραν ο Σουλίκας με 15 και ο Αγγελακόπουλος με 12 πόντους. Στον αντίποδα διακρίθηκαν ο Νικέλης με 17 πόντους και οι Κομνηνός και Κελεμένης που πέτυχαν από 13.